32 παιδιά ανάμεσά τους και βρέφη, 17 γυναίκες, 34 άντρες. Ξεκίνησαν το μακρινό παγωμένο ταξίδι μέσα σε Λέμβο και έπιασαν στεριά στην περιοχή μακριά λίμνη στον κάτω πύργο τα μεσάνυχτα. Στην πλειοψηφία τους οικογένειες. Για κάθε τετραμελής οικογένεια το δύσκολο ταξίδι στήχησε 10.000 ευρώ. Όταν τα ραντάρ κατέγραψαν το στίγμα της βάρκας, 8 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Κορμακίτη, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας τέθηκαν σε κινητοποίηση. Οι πρώτες εικόνες που αντίκρισαν οι λειτουργοί και οι κάτοικοι της περιοχής προκαλούν θλίψη. Παιδιά με ρούχα βρεγμένα και συμπτώματα πυρετού και γαστρεντερίτιδας. Μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Κάτω Πύργου, όπου έτυχαν ιατρικής περίθαλψης. Όπως δηλώνει ο κοινοτάρχης, χρειάστηκε να ανοίξουν τοπικά καταστήματα ένδυσης για να εξασφαλιστούν στεγνά ρούχα. Μια βάρκα στην ουσία, πλαστική, περίπου στα 20 πόδια η βάρκα, και ήταν φορτωμένη όλη πάνω και βγήκα στην παραλία του πύργου. Τα παιδιά ήταν πολύ ταλαιπωρημένα, κάποια ήταν με πυρετούς. Τα μεταφέραμε στο ιατρικό κέντρο του πύργου, στο νοσοκομείο, όπου τους δόθηκε περίθαλψη. Έχουμε κατάστημα εδώ στο χωριό με ρούχα, το οποίο άνοιξε ο άνθρωπος η ώρα μία να μεσάγεστα και μας έδωσε ρούχα, και με τα οποία εφοδιάσαμε τα παιδιά. Τρεις από τους πρόσφυγες τέθηκαν υποκράτηση, ενώ ένα πρόσωπο ανακρίνεται από την αστυνομία. Είναι τρεις άντρες οι οποίοι στο παρελθόν έχουν απελαθεί από την Κύπρο και οι οποίοι ευρέθησαν μεταξύ των 93 προσώπων οι οποίοι ήρθαν ψευδοβράδυ. Για ακόμα έναν πρόσωπο συνεχίζουμε τις εξετάσεις μας να δούμε κατά πόσον ήταν διακινητής, του οποίου και η οικογένεια βρίσκεται μεταξύ των άλλων προσώπων των 93 ατόμων. Υπάρχει μια μαρτυρία ότι όταν εγκατέλειψαν οι άλλοι, αυτός οδήγησε το σκάφος προς την Κύπρο. Οι διακινητές έδρασαν όπως και στο παρελθόν, εγκαταλείποντας τα ανοιχτά τους 93 πρόσφυγες. Με ταχύπλο σκάφος εγκατέλειψαν το συγκεκριμένο, το οποίο έφτασε στις ακτές της Κύπρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η αστυνομία, οι διακινητές που εγκατέλειψαν το σκάφος και απομακρύνθηκαν με ταχύπλο λίγο έξω από την Κύπρο ήταν τρεις. Την ίδια ώρα, μεγάλη ανησυχία προκαλείται και από τις πληροφορίες ότι αναμένεται νέο κύμα προσφύγων προς τις κυπριακές ακτές. Σίγουρα όμως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες μας δείχνουν ότι πιθανόν να έρθουν στις προσεχείς μέρες και άλλα άτομα μέσω Τουρκίας, κυρίως Σύριοι. Οι 93 πρόσφυγες έμειναν μέχρι το μεσημέρι στον αστυνομικό σταθμό πόλης Χρυσοχούς και από εκεί αναχώρησαν οι 89 για να μεταβούν στο κέντρο φιλοξενίας στην Κοκκινοτριμηθιά.